Νιώθω για σε πατρίδα μου. Θα σπλάχνα χαλασμό. Αυτό είναι πόνος. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ παίξαμε. Πολλά, πολλές αναμνήσεις. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρισκόμαστε στην Κρέντη, Ευρυτανίας, παρέα με τον κύριο Παναγιώτη Μάκα, που έχει να μας διηγηθεί τη δική του ιστορία ζωής. Ο Παναγιώτης ξενιτεύτηκε από την ηλικία των 24 ετών στην μακρινή Αμερική, όπου μέχρι και σήμερα, την ηλικία των 72 ετών, πηγαίνω έρχεται συχνά και επισκέπτεται την πατρίδα του. Καλώς ορίσατε στον τόπο μας, στην Κρέντη, Ευρυτανίας. Είναι μεγάλη μας τιμή που ήρθατε εδώ. Τι σημαίνει πατρίδα για σένα, κύριε Παναγιώτη? Πατρίδα είναι το παν. Όταν λέμε πατρίδα, με πιάνει ρίγος. Συγκινούμε πολύ. Την Ελλάδα, την πατρίδα την υπηρέτησα σχεδόν 30 μήνες στο στρατό. Και με κάλεσε και η πατρίδα όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο και πήγα. Όταν κατεβαίνουμε στην Ελλάδα, στο αεροδρόμιο, είναι ένα αίσθημα που δεν το καταλαβαίνει κανένας, εκτός και έρθει από την Αμερική ή από άλλο μέρος του κόσμου. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ θέλω να πεθάνω. Η Ελλάδα είναι ευλογημένη χώρα και εύχομαι να το καταλάβουν αυτοί που θα το δούνε, γιατί πολλοί ο κόσμος εδώ, τους μιλάω, τους λέω εδώ στο χωριό και νομίζουν ότι παντού έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Εμείς οι ξενιτημένοι αγαπάμε διπλά την πατρίδα, γιατί μας έχει λείψει πολύ. Πάντα τη σκεπτόμαστε και όταν δούλευα το σκεπτόμουνα και τώρα που δεν δουλεύω και τώρα τη σκέπτομαι και περιμένω, πώς περιμένω να φύγω να έρθω εδώ. Όταν φεύγουμε και κατεβαίνουμε στο αεροδρόμιο και παίρνουμε το αυτοκίνητο, αυτή την αίσθηση δεν μπορεί να την καταλάβει άλλος όταν φεύγουμε να έρθουμε στο χωριό. Και όταν πλησιάζουμε προς το χωριό, δηλαδή έρχομαι προς το Καρπενήσι, και γίνεται πιο έντονο το αίσθημα αυτό. Όταν το αντικρίζουμε, δακρίζουμε που λέει, δηλαδή το αισθανόμαστε. Και όταν φεύγουμε, άστα, τότε είναι το χειρότερο. Τότε είναι, λες, σου ξεκολλάει τα εσωτερικά αυτό σώμα, ας πούμε. Ξεκινάνε τα μάτια μου τώρα. Εδώ έζησες και μεγάλωσες? Εγώ μεγάλωσα μέχρι που πήγα φαντάρος, ήμουνα εδώ. Μεγάλη οικογένεια? Πολύ μεγάλη. Δηλαδή? 10 παιδιά είχε ο πατέρας μου με τη μάνα μου. Εσείς ποια σειρά είχατε στην οικογένεια? Εγώ ήμουν ο τρίτος από το τέλος. Τους τελευταίους. Η μάνα μου είχε 18 εγκυμοσύνες και ζήσαμε 10, ας πούμε. Υπήρχε φτώχεια? Φτώχεια. Δεν υπήρχε χρήματα, δεν υπήρχε χρήματα. Δουλεύαμε σκληρά για να ζήσουμε, για να βγάλουμε το καλαμπόκι, το σιτάρι, τα κυπευτικά, τα πάντα. Αλλά δεν υπήρχε χρήμα. Δεν υπήρχε, δουλεύαμε τώρα να κόβουμε τριφύλια, ας πούμε, όλη μέρα για να πάρεις 60 δραχμές. Να πάει να αγοράσεις μακαρόνια, να πάει να αγοράσεις ζάχαρη, να πάει να αγοράσεις καφέ. Από τι ηλικία πήγατε για δουλειά εσείς? Από 15 χρονών πήγαμε εδώ, στους δρόμους δούλευα εδώ. Κασμά, φτιάρι, τσιμέντα, τα πάντα.
κάναμε. Ανοίγαμε θεμέλια. Αδύσκολες δουλειές. Το φαγητό στο σπίτι για τόσο μεγάλη οικογένεια. Έβραζε η μάνα μου κασαρόλα ολόκληρη εκεί πέρα. Πότε, το πρωί, τα πρωινά, ξέρεις, τραχανά τώρα. Κάμια φορά έκανα φύλλο, ξέρεις, που φτιάχναμε. Βασικό τρόφιμα, ρόφιμα ήταν φαγητό τραχανά στο πρωί. Και γάλα είχαμε τα γίδια. Αυτό μας έσωνε όταν ήταν, γεννάγαν τα γίδια. Τρώγαμε γάλα, είχαμε ψωμί, είχαμε πομπότα επί το πλήστον. Το καθάριο το ψωμί, πολύ λίγο ήταν. Και μεγάλη οικογένεια. Και αυτή η σκληραγώγηση που δουλέψαμε σκληρά και υπήρχε και αυτή η ανέχεια, μας έβγαλε παλικάρια αργότερα στη ζωή. Όλη την οικογένεια. Και τα αδέρφια μου και εμάς. Δουλέψαμε σκληρά, αλλά δεν απελπιζόμασταν. Είχε μόνο μπροστά, δεν υπήρχε πίσω. Εκτός από το σχολείο, τα απογεύματα πηγαίναμε και στα ζώα. Είχαμε τα γίδια, είχαμε τα ζώα που το ζευγάρι που κάναμε χωράφι. Από πόσο χρονών δηλαδή πήγαινε στο κοπάδι? Από 7-8 χρονών πηγαίναμε. Περνάγαμε γκρεμούς, περνάγαμε δρόμους και τέτοια, αλλά δεν φοβόμασταν. Είχαμε τη μεγάλη μου αδερφή, ήταν μοδίστρα. Και μου έραβε τώρα κοντά παντελονάκια από σακούλες της Σούντρας, κάτι σακούλες, δεν υπήρχαν υφάσματα. Και περνάγαμε το καλοκαίρι τώρα με ένα-δυο παντελονάκια τέτοια. Να όμως που δεν είχα παντελόνι να πάω στο πανηγύρι στον Αγιάννη απέναντι, τις 29 Αυγούστου, και έκλαιγα από το πρωί μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα. Και πού βρήκε η αδερφή μου τώρα η μακαρίτισσα αυτή? Ήταν πάρα πολύ καλή στο ράψιμο. Θυμάμαι σαν τώρα δά, παίρνει ένα ύφασμα, πώς το έκανε εκεί, το δίπλωσε, το έκανε, παίρνει το ψαλίδι, γράπ, το κόβει, το βάζει στη μηχανή, το ράβει, περνάει και δύο κουμπιά και τις 5.30 ώρα έφυγα τρέχοντας πίσω από τους άλλους να προλάβω να πάω στο πανηγύρι. Με τα πόδια από εδώ να πάω στον Αγιάννη απέναντι, στο Παλιοκάτωνο απέναντι. Αυτό είναι χαραγμένο στη ψυχή μου μέσα. Συγκινητικό. Ήταν όλα τα παιδάκια τότε χωρίς ρούχα. Πού να τα βρεις τα ρούχα τότε. Έπρεπε να πάω στο πανηγύρι, αυτό δεν γινότανε. Ήταν μεγάλη διασκέδαση. Να πάω να αγοράσεις μια σφυρίχτρα. Πω και ένα μπαλόνι. Πού να βρεις μπαλόνι. Όλη νύχτα. Για να ακούσεις τώρα τα όργανα εκεί να παίζουν και τα βιολιά που παίζανε τότε εκεί. Ήταν μεγάλο. Να πάω να δεις τώρα να παίζουν τα όργανα, εκεί καρφώνα με τα μάτια πάνω, πιτσιρικέι. Ήτανε άστο. Συγκινητικά πράγματα. Πώς πηγαίνατε στο πανηγύρι? Με τα πόδια. Μια μισή ώρα, γαϊδουρομούλαρα, με τα πόδια. Και εκεί τότε δεν υπήρχε φως, δεν υπήρχε τίποτα. Ο κόσμος καθόταν όλη νύχτα στο πανηγύρι. Τα μικρά τα παιδιά γυρίζαν τα σαμάρια ανάποδα. Και τα κάνανε κούνια τα σαμάρια. Τα βάζανε μια κουβέρτα μέσα και τα βάζανε και κοιμόνταν μέσα στα σαμάρια. Εκεί τη βγάζαμε όλη νύχτα πέρα δόθετε τρέχοντας και το πρωί πάλι ήμουν τυχερός γιατί ο πατέρας μου στον δρόμο είχε ένα καφενείο, το άνοιγε τότε για 3 μέρες. Και πουλούσε καφέδες, είχαμε και σίκα και ούζο. Και περνάγαμε καλά, βοηθάγαμε τον πατέρα μας. Σε μια βρυσούλα εκεί που έφτιαχνε το καφενείο. Ήταν ωραία. Πάνε τώρα αυτά, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα από αυτά. Θυμάστε κάποιες άλλες σκηνές από το πανηγύρι? Κοιτάξτε, θυμάμαι τον κόσμο που χόρευε. Χόρευαν διαφορετικά. Καθένας χόρευε διαφορετικά, δεν χόρευε κανένας το ίδιο. Ήτανε χαραγμένα αυτό, ήταν στο μυαλό. Και εμείς μετά που χορεύαμε, κλέβαμε μια φιγούρα από τον έναν, μια φιγούρα από τον άλλον και να μάθουμε να χορεύουμε, ας πούμε. Στα πανηγύρια πηγαίνανε τότε να βρούμε νύφες και οι νύφες να βρούνε γαμπρούς. Εκεί πέφτανε τα προξενιά, εκεί πέφτανε οι γνωριμίες. Δεν ήταν ακριβώς προξενιά. Νομίζω το προξενιό είναι λίγο παραξηγημένο. Έκανε άλλο μια πρόταση, ας πούμε. Πάνε, σε έβλεπες, μου αρέσει. Ρωτάγανε και την κοπέλα πώς τον βλέπεις. Και προχωράγανε συζητήσεις καμιά φορά. Όχι, πάρα πολλές. Παντρεύονταν πολύ έτσι με τα πανηγύρια, γιατί έτσι βλεπότανε.
Αλλιώς πώς θα δεις την κοπέλα, πώς θα η κοπέλα να δει το γαμπρό, ας πούμε, το αγόρι. Δεν ήταν δύσκολο. Και έτσι πέρασα τότε μέχρι τα 17, τα 18. Έτσι πήγαινε και καμιά φορά μέχρι την Αθήνα, ξαναγυρνούσα. Όσο να πάω 20 πήγα φαντάρος μετά, πήγα στρατιώτης. Όσπου γύρισα μετά και ετοιμάστηκα και μου έκανε πρόσκληση ο αδερφός μου στην Αμερική και έφυγα μετά από λίγο καιρό, έφυγα στην Αμερική. Ο αποχαιρετισμός πώς γινόταν τότε για να φύγει ένας νέος να πάει στο εξωτερικό? Εντάξει, ήταν πολλοί κάναν κάποιο γλέντι. Τώρα συγκεκριμένα εμείς, κάθε μέρα έφυγε από ένας, από εμάς ήμασταν πολλά τα άτομα τώρα, πού τα έξοδα και πού να κάνεις γλένδια. Απλώς γινόταν αποχαιρετιστήριο, κλάματα από τα μικρότερα τα αδέρφια που μέναν πίσω και σιγά σιγά φεύγαμε, μας αγκαλιάζανε οι γονείς μας, μας ευχόταν ας πούμε καλή προκοπή, ξέρανε όμως ότι φεύγαμε για κάτι καλύτερο. Ποια ήταν η συμβουλή που σας έδωσε η μάνα σας φεύγοντας από εδώ? Μας έδωσε συμβουλή, εμένα συγκεκριμένα θυμάμαι, που μου έλεγε πάνω μου θα κάνεις το καλό και θα το ρίχνεις στο γυαλό και να δουλέψεις και να είσαι πάντα τίμιος, δεν θα χάσεις ποτέ. Και ο πατέρας μου έλεγε ότι δεν θέλεις να σου κάνουν στις αδερφές σου ή στα αδέρφια σου, δεν θα το κάνεις ποτέ σε κανέναν. Ό,τι δεν θέλεις να κάνουν στην οικογένειά σου κακό, δεν θα κάνεις ποτέ κακό. Ήταν η συμβουλή του πατέρα. Ήθελες να πας ή για λόγους ανάγκης πήγες? Ήθελα και δεν ήθελα. Αλλά δεν υπήρχε επιλογή. Άμα καθόμουν εδώ θα έπρεπε να τρέχω, να κόβω τρεφίλια, να φτιάχνω αυλάκια, να σπέρνω καλαμπόκια. Δεν ήταν εδώ. Ήταν δύσκολο να ζήσεις. Ήταν δύσκολη ζωή. Όταν μπήκε στο λεωφορείο, αποχαιρέτησε τους, ναι, τους γονείς και μπήκε στο λεωφορείο. Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις? Ήταν πολύ ανακατεμένα τα αισθήματα τότε. Σκεφτώ, ήταν και ο φόβος. Παρόλο που είχαμε τα αδέρφια εκεί πέρα, ήταν ο φόβος. Λες, πού πάω? Γιατί όταν φεύγεις από εδώ, παρόλο που πήγαμε και στο στρατό, πήγα στο στρατό, που πήγα και Αθήνα. Αλλά ο φόβος ήταν φόβος και φοβόμασταν, ας πούμε. Και δεν υπήρχε και μεγάλη ικανότητα, γιατί δεν ξέραμε και τα αγγλικά, λες, πού θα πάω, πού θα... Κύριε Παναγιώτη, πρώτη εντύπωση όταν κατεβήκατε από το αεροπλάνο και πατήσατε το πόδι σας στην Αμερική, ποια ήτανε? Ήτανε, λες, και πάτησα σε έναν άλλο πλανήτη. Διαφορετικά, τα σπίτια ήτανε τελείως διαφορετικά. Τα δέντρα διαφορετικά, οι δρόμοι. Τεράστιοι δρόμοι, αυτοκίνητα. Δεν υπήρχε πουθενά σκουπίδι. Τα αυτοκίνητα δεν έκαναν θόρυβο. Ήταν όλα διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά. Μπορεί να πέρασα καλά εδώ τότε και να ήταν ήρεμα τα πράγματα εδώ, που δεν πήγα σχολείο και πέρασα καλά εδώ σαν ας πούμε 15, 16, 17 χρονών. Μετά όμως έπεσε το ζόρι όλο μαζί. Σχολείο, δουλειά, να μάθουμε τη τέχνη, να μάθουμε... Πρώτα πήγα σε εργοστάσιο 5-6 μήνες, μετά πήγα σε πιτσαρία και έμαθα τη δουλειά. Μου άρεσε η δουλειά τότε εκεί, ήταν πολύ αποδοτική η δουλειά αυτή. Όταν έμαθα τη δουλειά, ήρθε και ένας αδερφός μου, ο οποίος ήταν ηλεκτρολόγος, και αγοράσαμε μια πιτσαρία. Έφυγα το 1974 από την Ελλάδα και επέστρεψα το 1980. Και ήρθα εδώ και έψαχνα να βρω γυναίκα. Πήρα τα παγκύρια σβάρνα που λέμε εδώ. Τελικά μετά από 2,5-3 μήνες δεν πήγαινε καλά τα πράγματα και σκεφτόμουν να ξαναφύγω. Όμως τελευταία στιγμή, καλή μου τύχη, ένας γαμπρός μου είχε έναν ξάδερφο ο οποίος είχε παντρευτεί κοπέλα από τη Βελαώρα. Και μου είπε ότι θα πάμε, λέει, να ρωτήσουμε τον ξάδερφο. Αυτός είχε πολλές κουνιάδες, λέει, εκεί πέρα. Μήπως βρούμε κοπέλα. Και έτσι έγινε. Πήγαμε στο Μενίδη που ήταν τότε η γυναίκα μου εκεί με την κουνιάδα μου. Και εκεί την είδαμε, εκεί γνωριστήκαμε.
Και σε ένα μήνα, ενάμιση παντρευτήκαμε και μετά από λίγο καιρό βγάλαμε τα χαρτιά και φύγαμε. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά... Την πήρες μαζί σου κατευθείαν. Την πήρα μαζί μου κατευθείαν. Ήμουν Αμερικανός επίκουρος. Πήγαμε στην Αμερική με την προοπτική να μαζέψουμε χρήματα και να ξαναεπιστρέψουμε. Εγώ αυτό έβαλα στο μυαλό μου. Έλεγα, λέω, θα πάω να μαζέψω μερικά χρήματα, να έρθω να βγάλω ένα ταξί στην Αθήνα, να δουλέψω και να είμαι στην πατρίδα. Όμως μετά από 5 χρόνια άλλαξε ο στόχος. Λέω, θα σκαθίσουμε άλλα 5 χρόνια ακόμα, να γίνουν 10 και μετά. Κατέληξε η δουλειά, τα 10 γίνανε 20, τα 20 γίνανε 30 και στα 35, στα 36 χρόνια είπα στη γυναίκα μου, λέω, τώρα το μαγαζί θα το πουλήσουμε. Και η γυναίκα μου έκλαιγε, δεν ήθελα να το πουλήσουμε. Και πήρε την απόφαση και φύγαμε από τις δουλειές αυτές. Τώρα έχω καταφέρει να έρχομαι 6 μήνες στην Ελλάδα και 6 μήνες στην Αμερική. Είναι και καλό, είναι και άσχημο, γιατί έχουμε μπλέξει με 2 πατρίδες. Βέβαια, όπως αγαπάμε τούτη εδώ την πατρίδα, την Ελλάδα, δεν αγαπάμε την Αμερική, αλλά όμως είναι πολύ καλή χώρα και η Αμερική. Έχει πολύ καλές αρχές, έχει πολύ καλές δουλειές, έχουν απόδοση οι δουλειές και προκόψαμε εκεί πέρα. Και το χρωστάμε αυτό εκεί στην Αμερική. Πιστεύετε ότι τα όνειρά σας πραγματοποιήθηκαν? Πιστεύω και με το παραπάνω. Ήμουν και πολύ τυχερός στη ζωή. Και εγώ και τα αδέρφια μου δηλαδή, πήγαμε όλοι πολύ καλά, πολύ καλά. Και ήμουν και πολύ τυχερός που βρήκα μια γυναίκα που ήταν πολύ, πολύ, πολύ καλή. Και είχε βγάλει και το λύκειο, ήταν πανέξυπνη και με έβγαλε παλικάρι στη δουλειά. Δηλαδή, πάρα πολύ τυχερός. Η γυναίκα μου έδωσε την ελληνική παιδεία στα παιδιά μας. Τα πήγαινε συνέχεια στο σχολείο, στην εκκλησία. Μάθανε τα ελληνικά. Αν γυρίζετε το χρόνο πίσω, θα το ξανακάνατε, θα φεύγατε δηλαδή? Τώρα σήμερα δεν ξέρω, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τότε δεν υπήρχε πίσω. Τότε και βουνό να ήταν μπροστά, έπρεπε να το σπρώξεις. Να το γυρίσεις και να προχωρήσεις, γιατί πίσω δεν υπήρχε. Σήμερα τώρα είναι δύσκολο, είναι διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Είναι και εδώ αρκετά καλά τα πράγματα. Έρχονται μερικοί και φεύγουν. Αλλά εγώ θα το ξανά έκανα πάλι. Γιατί δεν μπορεί να συγκρίνεις τώρα ότι... τι τα κάναμε τότε εδώ. Ενώ εκεί προκόψαμε. Πήγαμε πολύ καλά. Και ήμασταν και βέβαια υγιείς. Αυτό ήταν το πάνω. Ήμασταν υγιείς και δεν αρρώστησε ποτέ κανένας. Και προκόψαμε. Πώς βλέπετε τη σημερινή Ελλάδα, κύριε Παναγιώτη? Εγώ να σου πω την αλήθεια, νιώθω πολύ ικανοποιημένος. Η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Ας παραπονιούνται μερικοί εδώ πέρα, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Εγώ βλέπω την ποιότητα της ζωής εδώ και εδώ στο χωριό. Βλέπω τα αυτοκίνητα που κυκλοφοράνε. Δεν έχει καμιά σχέση με τις μέρες τις δικές μας αυτό το πράγμα. Αλλάξανε πολλά, νομίζω και η συμπεριφορά του κόσμου είναι πολύ καλή και οι οδηγοί είναι καλύτεροι σήμερα τώρα, δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Τα παιδιά είναι διαφορετικά, αλλά η ζωή αλλάζει. Τώρα μιλάμε για 40 χρόνια, 50 χρόνια διαφορά. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όμως και τα παιδιά είναι καλά. Εντάξει, δεν πειθαρχούν όλοι, αλλά και εμείς πειθαρχούσαμε και εμείς τότε. Και εμείς κάναμε ζημιές. Αλλά τα παιδιά καλά είναι, μια χαρά είναι. Αυτό που παροτρύνω τον κόσμο είναι τα παιδιά να παντρευτούν. Υπάρχει πρόβλημα στα χωριά. Υπάρχει πρόβλημα τώρα εδώ και επαναπαύονται. Επειδή δεν παντρεύεται κανένας, κάθονται έτσι και δεν παντρεύονται. Και τους λέω να πάνε να βρούμε γυναίκες να παντρευτούν. Εδώ στο χωριό που έγινε, αυτοί που μείναν εδώ πέρα, τους χρωστάμε πολλά. Δεν μας χρωστάνε τίποτα. Εμείς τους χρωστάμε που βρίσκουμε το χωριό και ερχόμαστε εδώ και πρέπει εμείς όλοι να βοηθάμε εδώ πέρα τον κόσμο αυτόν.
Γιατί αυτοί μείνανε εδώ και ήταν ο λίθος που έμεινε πίσω και η βάση. Εάν φεύγαν αυτοί, πού θα ερχόμασταν? Δεν υπήρχε τίποτα. Ειδικά από το χωριό που είχαμε παλιά, πέσανε τα σπίτια όλα, δεν είχε μείνει τίποτα. Πού να φτιάχναμε σπίτια? Ενώ εδώ φτιάξαμε καλό χωριό, καλή πλατεία, καλός ο κόσμος. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος και ευτυχισμένος εδώ. Σε σύγκριση, οι δύο πατρίδες, Αμερική και Ελλάδα, για να μπορέσουμε εμείς να βελτιωθούμε σαν χώρα, τι θα μας προτείνατε? Πρέπει να βελτιώσουμε την καθαριότητα. Έχουν καλυτερέψει λίγο τα πράγματα, αλλά έχουμε δρόμο. Εγώ δεν το παίζω ότι τα ξέρω όλα, έμαθα έτσι τώρα στην Αμερική. Έχω το αγροτικό εδώ, κάθε εβδομάδα το γεμίζω με σκουπίδια. Με πλαστικά, κυρίως με πλαστικά μπουκάλια που πετάνε ο κόσμος και καφέδες και τα μεγάλα και τα μικρά και πολύ, αυτό έχουμε θέμα. Πρέπει ο κόσμος να το συνειδητοποιήσει, γιατί είναι κάτι που δεν λιώνει ποτέ. Και ειδικά ο δικός μας ο χώρος εδώ, η Βρετανία, που είναι τόσο καθαρή, είναι κρίμα να τη μολύνουμε με τα πλαστικά μπουκάλια και με τις σαβούρες, να πετάμε σακούλες με σκουπίδια από εδώ και από εκεί. Πρέπει να βελτιώσουμε τους δρόμους, το οδικό σύστημα. Πρέπει να προσέχουμε τις λακκούβες. Αν και έχουν κάνει αρκετά τελευταία, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και από τις εκλογές, πάντως το προσέξανε καλύτερα. Πρέπει να προσέξουμε το οδικό σύστημα και να φτιάξουμε και τον καινούργιο δρόμο, όπως σας είπα, να σπάει ο δρόμος προς την Καρδίτσα και προς το Αγρίνιο. Η Ελλάδα βγάζει πάντα πολλά και καλά μυαλά. Και είναι έξυπνος κόσμος και τώρα τα παιδιά σπουδάζουν. Μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το υλικό η πατρίδα. Πρέπει να τους αμείψει καλύτερα, να μείνουν εδώ, να δουλέψουν για την πατρίδα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Ή αν φεύγουν, να μπορεί να ξαναεπιστρέψουν μερικοί πίσω, να τους βοηθάει να τους πληρώνει καλύτερα. Στην Αμερική τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα τους χρησιμοποιεί με τον καλύτερο τρόπο για να τους εκμεταλλευτεί, ας πούμε, για το καλύτερο για την πατρίδα. Τώρα αυτό πρέπει να το κάνουν και εδώ. Να κρατήσουν τα παιδιά εδώ με τα μεγάλα τα μυαλά. Μην φεύγουν έξω να δουλεύουν για την πατρίδα μας εδώ. Στο χωριό μου εδώ περνάω το χρόνο. Βέβαια με τον κόσμο γύρω και βγαίνω κάθε μέρα έξω, αλλά τις ελεύθερες ώρες περνάω με τις κλίτσες, κατασκευάζω τα ματσούκια αυτά, τα κεντάω, τα φτιάχνω, αυτά είναι τα κόκαλα από κρυάρια, τα ξύλα τα κεντάω. Αυτό πώς προέκυψε? Αυτό μετά που σταμάτησα τη δουλειά έπρεπε κάτι να ασχολούμαι για να δουλεύει και το μυαλό μου και να κάνω κάτι που να με ικανοποιεί, με ευχαριστεί. Ήταν κάποιος από την οικογένεια που ασχολούνταν με αυτό? Είχα την τύχη να έχω δύο παππούδες που ήταν πολύ τεχνίτες. Αλλά ειδικά ο Πάνος, ο Μάκας, ο οποίος ήταν παππούς μου και έχω το όνομά του, ήταν πολύ ξυλογλύπτης, έκανε τα πάντα αυτός. Έκανε και όλα τους μπουτινέλους που λέγαμε και τους κάδες και τα καρδάρια και τα πάντα έκανε. Και ο πατέρας μου ήταν πάλι πολύ καλός με τα χέρια του, έκανε πάρα πολλά πράγματα. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον κύριο Παναγιώτη που με χαρά μας υποδέχτηκε σήμερα εδώ στο χωριό του και μοιράστηκε μαζί μας τη δική του ιστορία ζωής. Και εγώ σας υπέρ ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά, κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά και κάνετε πολύ καλό έργο αυτό που κάνετε. Να σας έχει ο Θεός καλά. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.